Σε μια κατάμεστη αίθουσα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου παρουσιάστηκε σήμερα για πρώτη φορά μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης. Ο κύριος Μπούσης στις πρώτες του δηλώσεις έθεσε ως στόχο της ομάδας την παραμονή και απέφυγε τα μεγάλα λόγια και τις εξαγγελίες. Η ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία φέτος. Περάσανε πολλά δύσκολα πράγματα και δίνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή, τον κύριο Παπαδόπουλο, που έκανε τα παν να ανεβάσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το ξέρω ότι η ομάδα έχει παίξει ένα δύσκολο schedule από την αρχή και ελπίζω ότι με κάτι προσπάθειες με τον Γιάννη και με τον Γιώργο και με τον κύριο Παπαδόπουλο ότι μπορεί να γίνει μια διαφορά και να έχουμε μια καλύτερη απορία από ό,τι έχουμε τώρα. Με συγκίνηση μίλησαν Γιάννης Σαμαράς, Γιώργος Σαμαράς και ο Ηλίας Προυσανίδης. Με τα παιδιά ξέρουν ακριβώς γιατί έχουμε μιλήσει σαν τέρατε. Πρεσβεύουμε μια νοοτροπία, μια διαφορετική νοοτροπία. Θα πέσει η ένταση, η κακή ένταση, για να πάμε έξω να παίξουμε τα παιχνίδια που είναι να παίξουμε μέχρι τέλος χρονιάς. Είναι οι συνθήκες τέτοιες. Το οποίο δεν ξέρεις πώς θα καταλήξουμε. Το όνειρό μου πάντα ήταν από μικρό παιδί, από τις ακαδημίες όταν ακόμα έπαιζα, να αγωνιστώ στο γήπεδο του Κουλέ. Αυτό το όνειρο από ό,τι φαίνεται δεν θα υλοποιηθεί. Αγώνας είναι και αυτός ακριβώς και ένα ρωτάκι. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ότι αν φτιάξουμε το εσωτερικό μας, αν φτιάξουμε αυτό που είχε το 84-85, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια με τον Γιάννη, τον Σαμαρά και τον Ευγένιο και τώρα είναι λίγο σκονισμένη, λίγο αυτό αν το ξαναβγάλουμε, γιατί λάμπει από κάτω, αν το ξαναβγάλουμε προς τα έξω, θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Για το οικονομικό μέρος της ΠΑΕΟΦΗ, ο κύριος Μπούσης τόνισε πως έχει κληρονομήσει και αναλάβει τα χρέη που υπήρχαν, ενώ ρωτήθηκε και για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Και αυτό θα κάνει, είναι αφορμή της ομάδας και της δικιάς μας πώς θα κάνουμε και τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που θα μπορέσουμε.